πολλές πολλές συστάσεις. Νομίζω ότι περιτεύουν. Ο Νίκος Ολιγερός στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Πώς πήγε το καλοκαίρι? Σωστά. Όλα καλά, όλα καλά. Μια χαρά. Θερμό θα το έλεγα. Και συνεχίζεται να είναι θερμό το κλίμα, παρά το γεγονός ότι μπορούμε να, σιγά σιγά να μιλάμε για ότι περνάει και το φθινόπωρο και μπαίνουμε σε χειμερινή περίοδο, και αυτό κυρίως λόγω των πολιτικών εξελίξεων. Βλέπουμε τελευταία, κύριε Νίκο, και στη συνειδησιογραφία να επανέρχεται ζεστά-ζεστά στην κορυφή της ατζέντας το θέμα του Σκοπιανού. Οι τελευταίες εξελίξεις το επανέφεραν με αναμονή και ενδεχόμενο για πολλές πολιτικές αναταράξεις. Θα ήθελα τη δική σας ματιά, γιατί επί της ουσίας είναι σαν να κάνουμε ένα follow-up το θέμα, μεσολαβώντας από τα όσα γεγονότα ξεκίνησαν τότε που βρεθήκαμε τις πρώτες φορές εδώ ραδιοφωνικά με ευκαιρία τις μεγάλες εκδηλώσεις για αυτό που εμείς λέμε μακεδονικό καμιά φορά. Ωραία. Άρα νομίζω ότι η συνέχεια είναι τώρα καθορισμένη και από το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Έτσι. Είναι μια μεγάλη αλλαγή φάσης σε σχέση με τα προηγούμενα. Έως το δημοψήφισμα είχαμε πολλούς πολιτικούς στην Ελλάδα που χρησιμοποιούσαν τα Σκόπια ως δικαιολογία για να μην εκφραστούν. Τώρα με το αποτέλεσμα, το οποίο ήταν αναμενόμενο όσο αφορά το ναι και το ποσοστό λόγω της ύπαρξης του αλβανικού στοιχείου, αλλά στην πραγματικότητα όσο αφορά το αποτέλεσμα λόγω της αποχής δεν ήταν αυτό που περίμεναν στα Σκόπια, ούτε βέβαια ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας ούτε ο ΙΠΕΞ, και κατά συνέπεια μπορούμε να πούμε ήδη ότι έχει δικαιωθεί ο αγώνας μας, γιατί και από την πλευρά του Σκοπιανού λαού δεν υπάρχει αποδοχή του προσυμφώνου, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι δύο λαοί διαφωνούν κάθετα προς αυτό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε, στην αρχή μας έλεγαν ότι αυτοί που διαφωνούν στην Ελλάδα είναι απλώς οι ακραίοι και όλοι οι άλλοι είτε είναι αδιάφοροι είτε συμφωνούν. Τώρα θα δυσκολευτούν πάρα πολύ να ονομάσουν ακραίους όλους αυτούς που δεν πήγαν στις κάλπες στα Σκόπια. Είναι πολύ δύσκολο να πούν ότι δεν έχει σημασία αυτή η αποχή, γιατί δεν έπιασε ούτε καν το 40%, πράγμα το οποίο είναι απίστευτο για τέτοια ψηφοφορία. Και αυτό σημαίνει πρακτικά πρώτον ότι ο κύριος Ζάεφ κινδυνεύει πια όσο αφορά το κυβερνητικό σκέλος. Είχε έρθει πιο κοντά στον κύριο Δημητρόφ, γιατί ήταν αυτός που είχε ανακοινώσει ότι ούτως ή άλλως η μεγάλη σημασία θα δοθεί από την Βουλή και όχι από τον λαό, γιατί παρατηρήσατε ότι από ένα αρχικό σούπερ δημοψήφισμα μας το έκαναν απλώς συμβουλευτικό, όταν κατάλαβαν ότι μπορεί και να μην είναι τόσο ενδεικτικό. Και τώρα προσπαθούν να το φέρουν στη Βουλή, προσπαθώντας να πιάσουν τα 2/3 που είναι το απαραίτητο ποσοστό για να περάσει όσο αφορά το προσύμφωνο με έναν τρόπο, αν θέλετε, συνταγματικό για τα Σκόπια. Το πρόβλημα ποιο είναι? Είναι ότι τώρα ξέρουμε ότι οι δύο λαοί διαφωνούν, το ξέρουν μάλιστα και οι εξωτερικοί παράγοντες, και βλέπουμε ότι παρόλα αυτά οι δύο βουλές προσπαθούν να περάσουν κάτι το οποίο αντικρούει τη θέληση του ελληνικού λαού και του Σκοπιανού λαού, και πράγμα το οποίο είναι ήδη αντιδημοκρατικό. Άρα θα προσπαθήσουν μέσω της κρατικής τους προπαγάνδας, ο καθένας από την πλευρά του, να πει ότι δεν έχει μεγάλη σημασία η αποχή, σημασία έχει το αποτέλεσμα, και αν περάσει με τα 2/3 στα Σκόπια και αν υπάρχουν οι τροποποιήσεις οι οποίες προβλέπονται από το προσύμφωνο, γιατί να μην περάσει και στη Βουλή των Ελλήνων. Όμως η μεγάλη δυσκολία για αυτούς είναι ότι και στην Ελλάδα θα έχουμε εκλογές, και θα έχουμε μάλιστα και τρεις εκλογές σε τρία επίπεδα διαφορετικά. Κατά συνέπεια οι πολιτικοί, οι οποίοι είναι πολύ ευάλωτοι την ώρα των εκλογών, γιατί πάντοτε προσπαθούν να βρουν ψηφοφόρους, γιατί ξέρετε, την ώρα των εκλογών όλος ο ελληνικός λαός μετατρέπεται σε ψηφοφόρους και τίποτα άλλο. Τότε μπορούμε να ασκήσουμε μια πίεση και χαρακτηριστικά να πούμε ότι στην πραγματικότητα το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος είναι μια τεράστια νίκη για όσους αντιστάθηκαν στο προσύμφωνο, και θα δυσκολέψει πάρα πολύ τους φανατικούς του
διότι τώρα ο κάθε βουλευτής που δεν θα μπορεί πια να κρυφτεί πίσω από το κόμμα του θα πρέπει να είναι υπεύθυνος και για τις δηλώσεις του αλλά και για την τοποθέτησή του αν φτάσουμε στο επίπεδο της Βουλής. Υπάρχει τώρα δυνατότητα να σκεφτούμε επίσης ότι μπορεί να έχουμε και εκλογές πριν να περάσει, γιατί αν έχουμε και ένα θέμα με την κυβέρνηση ΖΑΕΦ σίγουρα θα πρέπει να περάσουν και αυτοί σε εκλογές και κατά συνέπεια θα καταλάβουν και οι δικοί μας ότι κινδυνεύουν. Άρα όσοι, αν θέλετε, το έπαιζαν υποτίθεται προοδευτικά χωρίς να δώσουν σημασία στην άποψη του ελληνικού λαού, τώρα ξαφνικά θα πρέπει να γίνουν δημοκράτες, γιατί ουσιαστικά βλέπουν ότι είναι δύσκολο να περάσει, ειδικά τώρα που ξέρουμε πώς το βλέπουν και οι Σκοπιανοί. Κοιτάξτε, εσείς το είπατε πολύ αναλυτικά. Εγώ θα το πω λίγο πιο απλά, κύριε Νίκο. Δεν μπορώ να και ποιο θα πω δηλαδή, αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς ένα τέτοιο μέγα ζήτημα εθνικό, για το οποίο εκφράστηκε ο κόσμος συγκεκριμένα και συγκεκριμένα μάλλον, όχι και, συγκεκριμένα επί του θέματος αυτού, το θεωρώ λίγο όχι ανήθικο, να μην πω ανήθικο, να πω παράλογο, το να το βάζεις μέσα σε μια μεγαλύτερη ατζέντα, σε ένα μεγαλύτερο κουβά, με πολιτικές αποχρώσεις και κομματικές, και να λέμε δεν πέρασε το κόλπο αυτό με το δημοψήφισμα, πάμε σε πρόωρες εκλογές. Μα εκεί δεν ψηφίζεις συμφωνία Πρεσπών, εκεί ψηφωνίζεις, εκεί ψηφίζεις και επιλέγεις ένα συνολικότερο κάδρο με πρόσωπα, με προσωπικότητες, με κόμματα, με κυβερνήσεις, με. Τι μπουρδούκλωμα είναι αυτό που πάει να γίνει τώρα, δεν μπορώ να το κατανοήσω. Αυτό που γίνεται έχει αρχίσει ήδη το παράλογο, γιατί στην πραγματικότητα στο ερώτημα του δημοψηφίσματος στα Σκόπια δεν υπήρχε καμία αναφορά για τη Βόρεια Μακεδονία και έλεγε απλώς το ερώτημα αν συμφωνούν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ με τη συμφωνία που έγινε μεταξύ της Ελλάδος και της Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Άρα πρέπει να φανταστούμε ότι οι άνθρωποι που δεν πήγαν να ψηφίσουν, παρόλο που το ερώτημα ήταν τέτοιου τύπου, κατάλαβαν ότι μιλάμε μόνο και μόνο για το προσύμφωνο, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ είναι μια δικαιολογία και οι μόνοι που πήγαν να ψηφίσουν μαζικά και θα έλεγα ακόμα και φανατικά είναι το αλβανικό στοιχείο, το οποίο επειδή η Αλβανία είναι στο ΝΑΤΟ από το 2009 θέλουν να ενωθούν με έναν τρόπο ακόμα πιο θεσμικό. Αλλά το παράλογο έχει ήδη γίνει, γιατί η διατύπωση του ερωτήματος ήταν όσο παράξενη ήταν και το σχέδιο ΑΝΑΝ. Και απλώς απορρίφθηκε με έναν διαφορετικό τρόπο, δηλαδή με την έννοια της αποχής. Εδώ τώρα το πρόβλημα ποιο είναι? Είναι ότι μπορεί να βάζουν υποτίθεται έναν μεγαλύτερο κύκλο και βάζοντας πολιτικές παραμέτρους, αλλά στην πραγματικότητα όλοι θέλουν να αποφύγουν να συζητάμε για το προσύμφωνο με το κείμενο, δηλαδή με τα 20 άθρα, και προσπαθούν απλώς να πούν ότι θα ήταν καλό για την περιοχή. Μόνο που η ίδια η περιοχή το ανατρέπει αυτό, γιατί είδαμε κινήσεις και από τους Κοσοβάρους, από τους Αλβανούς, από τους Σέρβους στην περιοχή, και το προσύμφωνο μόνο σταθεροποίηση δεν έχει φέρει. Μάλιστα. Σίγουρα θα έχουμε αρκετές εξελίξεις και με αγωνία φυσικά θα περιμένουμε, και αυτό είναι το κακό τελικά, ότι δημιουργείται μια μεγαλύτερη αγωνία που αρχίζει και αναταράσσει το πολιτικό σκηνικό. Και όχι μόνο. Γιατί αγωνία, να σας πω. Είναι ένας νέος μακεδονικός αγώνας, ο οποίος όταν θα τα καταφέρουμε, γιατί αυτό είναι το πρέπον, ναι, θα είμαστε άξιοι και θα μπορούμε να πούμε ότι πάλι ο ελληνικός λαός αντιστάθηκε και το αξίζει. Γιατί οι εκφράσεις του τύπου Τσέρτσιλ ότι οι ήρωες παλεύουν σαν τους Έλληνες δεν πρέπει να είναι μόνο για το παρελθόν. Ας παλέψουμε και αυτά τα δεδομένα, γιατί ξέρετε, μόνο και μόνο ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, ενώ το ζούμε ζωντανά σε σχέση με τη Μακεδονία, τι θα πούμε όταν του χρόνου θα παλεύουμε για το Ποντιακό που έγινε πριν 100 χρόνια. Δεν θα έχουμε ανθρώπους που θα μας λένε να το ξεχάσουμε, δεν έχει μεγάλη σημασία και ας συνεχίσουμε τη ζωή μας κανονικά? Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο έχουμε ζήσει. Υπάρχουν πολλά άτομα στην Ελλάδα τα οποία ζουν όλα αυτά τα χρόνια, τα 27 χρόνια αυτής της διαμάχης, και προσπαθούν άλλοι να τους πούν, επειδή έχουν μια άλλη ιδεολογία και μια άλλη προσέγγιση, να τα ξεχάσουν. Αν είμαστε ικανοί να ξεχάσουμε τα δεδομένα που ζούμε, πώς δεν θα ξεχάσουμε τα δεδομένα που δεν ζήσαμε και είμαστε υποχρεωμένοι λόγω χρέους προς την ανθρωπότητα να παλέψουμε?
Άρα νομίζω ότι είναι ένα καλό crash test για την ικανότητα που έχει ο ελληνικός λαός να αντισταθεί, ακόμα και όταν θεσμικά η εξουσία του είναι διαφορετική από τη θέλησή του. Στο κάτω-κάτω γραφής το κάναμε και πολύ παλαιότερα και στο βαθύ παρελθόν. Οι εικονοκλάστες μας έπρεξαν 100 χρόνια και τελικά το ονομάσαμε τη νίκη της πίστης μας, όταν επιτέλους καταλάβαμε ότι δεν είχαν καμία θέση μαζί μας. Άρα εδώ έχουμε μια νέα μορφή με νέους εικονοκλάστες, οι οποίοι θέλουν να μας πείσουν ότι η ιστορία δεν είναι και τόσο σημαντική, ο πολιτισμός δεν είναι τόσο σημαντικός και ότι τελικά αυτό που έχει σημασία είναι το πολιτικό σκέλος. Δεν ήμασταν ποτέ αυτή τη προσέγγιση στην Ελλάδα, δεν πρόκειται να το αρχίσουμε τώρα. Κατά συνέπεια, Ηλία μου, ας μην μιλάμε για αγωνία, ας μιλάμε για αγώνα και αυτό μας αρκεί. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ξέρετε, με την ευκαιρία της συνάντησής μας σήμερα, αν φαίνεται ότι το κλείσαμε το θέμα για την ώρα, εννοείται πως θα έχουμε κι άλλες εφόσον το επιθυμείτε στο μέλλον. Ευχαριστώ, βέβαια. Ωραία, χαίρομαι. Θα ήθελα, κύριε Νίκο, επειδή το κάναμε αναφορά και το πρωί με αφορμή σχετικού δελτίου τύπου που μας έχει έρθει από την περιφέρεια, με το οποίο μας ενημερώνει ότι τελικά από το Υπουργείο Πολιτισμού εγκρίθηκε το 2019 να είναι έτος ερωτόκριτου. Σε αυτό είχατε σημαντική συμβολή και θα ήθελα να κάνουμε μια αναφορά, να ακούσουμε το λόγο σας επ' αυτού. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και πρέπει να είμαστε όλοι χαρούμενοι. Βέβαια, ειδικά στην Κρήτη, γιατί υπάρχει ένα στοιχείο καθαρά κριτικό και στον ερωτόκριτο, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι αντιπροσωπεύει ένα πρώτο βήμα για να περάσουμε στο επόμενο στάδιο, δηλαδή ο ερωτόκριτος να είναι στο Εθνικό Ευρετήριο της Ελλάδος, να μπορεί να είναι στην άλλη χειρονομιά της ανθρωπότητας, γιατί ο ερωτόκριτος δεν είναι φτιαγμένος ακόμα και δομικά για να μιλάει μόνο και μόνο για μία περιοχή. Είναι φτιαγμένος σε ένα πανελλήνιο επίπεδο και κατά συνέπεια είναι του ελληνισμού, άρα είναι και της ανθρωπότητας. Άρα το γεγονός ότι η περιφέρεια το πρότεινε και έγινε αποδεκτό από το Υπουργείο Πολιτισμού σημαίνει πρώτον ότι πρωτοβουλίες που πάθηκαν εντός Κρήτης, και βοήθησε πάρα πολύ και η Μαρία Χναράκη σε αυτό το πράγμα, βοήθησε βέβαια και ο Πιφριάκης που το έκανε αποδεκτό και όλη η ομάδα που το ακολούθησε, σημαίνει ότι μπορεί να πάρθουν πρωτοβουλίες τέτοιου τύπου, να γίνουν αποδεκτές από το Υπουργείο Πολιτισμού και κατά συνέπεια να έχουμε όντως ένα έτος που να είναι καθιερωμένο και αφιερωμένο στον ερωτόκριτο του Κορνάρου. Είναι κάτι το πολύ σημαντικό, δεν είχαμε πετύχει πριν. Είχαμε πετύχει πριν μόνο και μόνο, αν θέλετε, το έτος τοπικά σε επίπεδο Κρήτης, αλλά νομίζω ότι αυτή η αναγνώριση από το Υπουργείο Πολιτισμού και ας καθίσουμε καλά, μιλάμε για Υπουργείο Πολιτισμού αυτή την περίοδο, άρα είναι ακόμα μεγαλύτερο το επίτευγμα, δίνει σάρκα και οστά και στο φάκελό μας για την άλλη κληρονομιά της ανθρωπότητας, γιατί όταν θα μπει στο φάκελο ότι η Ελλάδα αναγνώρισε έτος ερωτόκριτο του Κορνάρου το 2019, είναι πραγματικά κάτι το οποίο μας βοηθάει σαν επιχείρημα, διότι μέσα στο φάκελο της άλλης κληρονομιάς πρέπει πάντοτε να αποδεικνύεται ότι υπάρχει αποδοχή από τον λαό που το προτείνει. Εδώ είναι μια θεσμική αποδοχή και επίσημη, η οποία ακολουθεί τη θέληση του ελληνικού λαού και γι' αυτό είμαστε πολύ χαρούμενοι. Τι ωραία που το είπατε, ρε. Πάρα πολύ ωραία. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, εσείς έχετε συμμετοχή όσον αφορά το φάκελο για την συμμετοχή του ερωτόκριτου στην άλλη κληρονομιά, στην παγκόσμια άλλη κληρονομιά. Θα έχετε συμμετοχή, κύριε Νίκο, και στις επιστημονικές ομάδες που θα δημιουργηθούν για την διοργάνωση εκδηλώσεων εξωστρέφειας όσον αφορά το έτος? Κοιτάξτε, είμαι στρατηγικός σύμβουλος, άρα καταλαβαίνετε ότι όπου θα είναι χρήσιμο να υπάρχουν στρατηγικές αποφάσεις, θα είμαστε μέσα. Κατά συνέπεια, και βέβαια θα είμαστε πάντοτε στο πλευρό της όλης υπόθεσης, γιατί όλες αυτές οι υποθέσεις είναι συνδεδεμένες. Το έτος πάει και με το ευρετήριο σε εθνικό επίπεδο, αυτό πάει και με την άλλη κληρονομιά και δίνει και ένα μεγάλο όραμα και για την Κρήτη, γιατί πρώτον μην ξεχνάτε ότι η Κρήτη προς το παρόν δεν έχει κανένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομίας, άρα υπάρχει μόνο το θέμα της διατροφής όσο αφορά
τη μεσογειακή διατροφή εφόσον πέρασαν με τέσσερις χώρες. Και το θέμα της άλλης κληρονομίας είναι κάτι το πολύ σημαντικό που μπορεί να αναδείξει την περιοχή, γιατί αυτό που δεν ξέρουν πολλοί κριτικοί είναι ότι η Κρήτη στο εξωτερικό είναι διάσημη λόγω του Κορνάρο και του Ερωτόκετου, όπως είναι παραδείγματος χάρη η Ισπανία με τον Δον Κιχώτη, από ανθρώπους που μπορεί να μην έχουν πάει ποτέ στην Ισπανία. Έτσι, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Θέλω να πω το εξής, ότι υπάρχουν πολλά τα οποία θα μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε. Υπάρχουν πολλές εξελίξεις όσον αφορά και τα ενεργειακά. Ο χρόνος είναι σοβαρά πιεσμένος εδώ της εκπομπής, ναι. Και θα ήθελα να αποσπάσω μια ανθρωποντινά δέσμευση για ένα επόμενο άμεσο τηλεφωνικό ραντεβού, διότι ξαναλέω, χρειαζόμαστε την ενημέρωσή σας και την μετάφραση επί της ουσίας αναλυτικά των δεδομένων που φέρουν συνεχώς στο φως της επικαιρότητας νέες ειδήσεις σχετικά με το τι γίνεται με τον ενεργειακό χάρτη εδώ νότια της Κρήτης. Πιστεύω ότι θα έχω την ευκαιρία και στις επόμενες ημέρες. Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά πριν κλείσουμε, παρακαλώ, νομίζω πρέπει να το λέμε ότι είναι ένα καλό νέο. Βεβαίως. Υπήρξε η μονογραφή του Υπουργείου Ενέργειας και του Υπουργού Ενέργειας πιο συγκεκριμένα, που σημαίνει πρακτικά ότι τα δύο θαλάσσια οικόπεδα που αφορούν ειδικά την Κρήτη έχουν περάσει στο επόμενο στάδιο, και αν είναι στην επόμενη εκπομπή θα συζητήσουμε για το ελεγκτικό συμβούλιο, το οποίο πρέπει να περάσει τώρα αυτή η συμφωνία και στη συνέχεια από την ψηφοφορία στη Βουλή. Αλλά είναι σημαντικό να πούμε ότι πέρασε και η μονογραφή, και άμα θέλουμε να το συγκρίνουμε, αυτό δεν έχει γίνει αυτό το στάδιο ακόμα για το Ιόνιο. Άρα η υπόθεση της Κρήτης έχει προχωρήσει πιο δυναμικά και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για την περιοχή, γιατί κάτι το οποίο φαινόταν σαν όραμα σιγά σιγά γίνεται πραγματικότητα. Έτσι, αλλά θα αναλύσουμε την επόμενη φορά. Έτσι, σας ευχαριστώ θερμά. Μέχρι τότε, να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλή καλά. Συνέχεια.